Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, το κόσμο, το φως το της γνώσεως. Εν αυτή γαρή σε προσκυνήν τον ηλίον της δικαιοσύνης και σε γινώσκην εξύψου σαν Καλησπέρα σα, αγαπητοί μου, εν Χριστώ αδελφοί και ακροατέ. Με τη χάρη του Θεού είμαστε και πάλι μαζί για μία ακόμα εκπομπή και σήμερα θα μιλήσουμε για την Ευαγγελική περικοπή του μεγάλου Εσπερινού τη γεννήσεω του κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η μεγάλη αυτή και θεσπέσια εορτή τη Χριστού γεννήσεω, η Μητρόπολη των Εορτών, όπω την ονομάζει ο Θείο Χρυσόστομο, ο Χρυσορήμων τη Εκκλησία μα, μας δίνει το εξής σωτήριο δίδαγμα, ότι ο Θεός ουδέποτε εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και πανάγαθος και παρότι ο άνθρωπος τον εγκαταλείπει και παραδίδεται στον διάβολο, εν τούτης ο επουράνιος πατήρ ο Θεός ουδέποτε εγκαταλείπει τον αποστάτη άνθρωπο. Η εορτή των Χριστουγέννων δίδει αυτό το δίδαγμα. Για ποιο λόγο γεννήθηκε ο Χριστός, για την αποστασία και την πτώση του ανθρώπου, για να σώσει τον πεπτοκότα άνθρωπο. Η πτώση του ανθρώπου στην αμαρτία τον οδήγησε στη φθορά και τον θάνατο και όλα αυτά έχουν ως συνέπεια την απομάκρυνση από τον Θεό, τον Πατέρα και Δημιουργό. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος της κατασάρκα γεννήσεως του Ιού του Θεού. Γεννάται άνθρωπος ο Υιός του Θεού, ο Επουράνιος γίνεται άνθρωπος για να σώσει, να ανορθώσει και να αποκαταστήσει τον πεσόντα και θανόντα αμαρτωλό και ένοχο άνθρωπο. Η γέννηση του Ιού του Θεού, του Σωτήρος Χριστού, είναι η τελειωτέρα απόδειξη της θεία Αγάπης και Προνίας. Και η Θεία Πρόνοια πάντοτε είναι άγρυπνη και στοργική και παρακολουθούσε την πτώση του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν και ο Χριστός από άπειρη αγάπη έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός, το θήτα μικρό. Να γίνει δηλαδή ο άνθρωπος Υιός του Θεού, τέκνο του Θεού και να ξαναμπεί στον Παράδεισο από όπου τον έβγαλε ο Σατανάς δια της παραγωγής των πρωτοπλάστων Αδάμ και Έβας. Στην σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο του Εσπερινού των Χριστουγέννων και είναι εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου, κεφάλαιο δεύτερο, στίχη 1 έως 20. Θα διαβάσουμε το πρωτότυπο κείμενο, στη συνέχεια θα διαβάσουμε την ερμηνευτική απόδοση και έναν σύντομο σχολιασμό του κειμένου. «Εν τες τε εκείνες, εξήλθε δόγμα παρακέσαρος Αυγούστου, απογράφεσθε πάσαν την οικουμένην. Αυτή η απογραφή πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρινίου και επορεύοντο πάντες απογράφεσθε, έκαστος εις την Ιδίαν πόλην. Ανέβηδε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις πόλην Δαβίδ ή της καλείται Βιθλεέμ, δια το είναι αυτόν εξήκου και πατριάς Δαβίδ. Απογράψαστε Συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική, ούσι εγγύω. Εγένετο δε εν το είναι αυτού εκεί, επλήσθησαν ειμέρε του τεκίν αυτήν, και έτεκε τον ιόν αυτή στον πρωτότοχον, και εσπαργάνωσεν αυτόν, και ανέκλυνεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι ούκ είναι αυτή τόπο εν το καταλήματι, και επιμένε εν τη χώρα τη αυτή αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακά στις νυχτός, επί την ποιήμνην αυτών. Και ιδού, άγγελος Κυρίου επέστη αυτής, και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς, και εφοβήθησαν φόβον μέγαν, και είπεν αυτής ο άγγελος, μη φοβήστε, ιδού γάρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ήτις έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως εστί Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ, και τούτο ημίν το σημείον ευρίσετε βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων εν τη φάτνη, και εξέφνησε γένετο σύν το Αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου εν των θεών και λεγόντων, δόξα εν υψής της Θεώ και πηγή σειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία» και εγένετο όσα πήλθον απ' αυτόν εις τον ουρανόν οι άγγελοι, και οι άνθρωποι υπημένες ύπων προς αλλήλους, διέλθομεν δι έως βιθλεέμ και είδομεν το ρήμα τούτο το γεγονός, ο ο Κύριος εγνώρισεν ημίν, και ήλθον σπεύσαντες και ανέβρον την τεμαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη Φάτνη, οι δε διεγνώρισαν περί του ρήματος, του λαληθέντος αυτής, πέρι του παιδίου τούτου, και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν πέρι των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ πάντα συνετήρη τα ρήματα ταύτα, συμβάλλουσα εν τη καρδία αυτής, και υπέστερεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και ενούντες των θεών, επί πάσιν σήκουσαν και είδων, καθώς ελαλήθη προς αυτούς. Και ας έρθουμε τώρα και στην ερμηνεία της περικοπής αυτής. Πάντοτε πρέπει να διαβάζουμε και το πρωτότυπο κείμενο, διότι είναι το κείμενο όπως το έγραψαν οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές και επάνω σε αυτό στο πρωτότυπο κείμενο πνέει το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Οπότε λοιπόν και εμείς στο σπίτι μας όταν μελετάμε την Αγία Γραφή είναι καλό να μελετάμε και το πρωτότυπο κείμενο και με τη φώτιση του Θεού αφού κάνουμε την προσευχή μας, ο Θεός θα μας βοηθήσει να το κατανοήσουμε. Έχουμε λοιπόν την ερμηνεία της περικοπής κατά Λουκάν κεφάλαιο δεύτερο στίχη 1 έως 20. Τις ημέρες εκείνες βγήκε διάταγμα από τον Κέσαρα Αύγουστο να γίνει απογραφή των κατοίκων όλης της οικουμένης. Αυτή η απογραφή ήταν η πρώτη που έγινε όταν η γεμόν της Συρίας ήταν ο Κυρίνιος και πήγαιναν όλοι να απογραφούν καθένας στην δική του πόλη. Ανέβηκε δε και ο Ιωσήφ από την Γαλιλαία, από την πόλη Ναζαρέτ στην Ιουδαία, στην πόλη του Δαβίδ που ονομάζεται Βιθλεέμ, επειδή ο Ιωσήφ καταγόταν από την οικογένεια και το γένος του Δαβίδ για να απογραφεί και αυτός μαζί με την Μαριάμ την μνηστή του, η οποία ήταν έγκυος, εκ πνεύματος Αγίου. Όταν δε ήταν στην Βιθλεέμ, συμπληρώθηκαν οι ημέρες για να γεννήσει η Θεοτόκος και γέννησε τον ιό της τον πρωτότοκο και εκλεκτό και τον σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε μέσα στην Φάτνη, στο παχνίδι δηλαδή διότι δεν υπήρχε για αυτούς τόπος για να καταλύσουν. Δεν υπήρχε δωμάτιο ούτε κατάλημα στο πανδοχείο. Σε αυτήν δε την περιοχή υπήρχαν κάποιοι ποιμένες οι οποίοι έμεναν στην Ήπεθρο και φύλαγαν βάρδιες τη νύχτα για το πίμνιό τους. Και ειδού, άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε σε αυτούς και λάμψη Κυρίου, η δόξα του Θεού η λάμψη, έλαμψε γύρω τους και κατατρώμαξαν. Ο δε άγγελος τους είπε «Μη φοβήστε, διότι ειδού σας αναγγέλλω χαρά μεγάλη, η οποία θα είναι για όλο τον λαό, διότι γεννήθηκε σήμερα για σας στην πόλη του Δαβίδ ο Σωτήρ, ο οποίος είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, και αυτό είναι το σημείο με το οποίο θα τον αναγνωρίσετε». Θα βρείτε ένα βρέφος σπαργανωμένο και ξαπλωμένο μέσα στην Φάτνη και ξαφνικά μαζί με τον Άγγελο παρουσιάστηκε ένα πλήθος από ουράνιο στράτευμα αγγέλων που δοξολογούσαν τον Θεό και έλεγαν «Δόξα εν υψίς της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Δηλαδή δόξα στον ύψιστο Θεό και στη γη ας είναι η ευδοκία του Θεού και στη γη ας επικρατήσει η ειρήνη του Θεού και η ευτυχία του Θεού στους ανθρώπους. Όταν οι άγγελοι έφυγαν από τους ποιμένες και γύρισαν στον ουρανό, τότε οι άνθρωποι οι ποιμένες είπαν μεταξύ τους «Ας πάμε λοιπόν ως τη Βιθλεέμ και ας δούμε αυτό το πράγμα που έγινε και ο Κύριος μας το γνωστοποίησε». Και πήγαν γρήγορα και βρήκαν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο στην Φάτνη και όταν είδαν έκαναν γνωστό το λόγο που υπόθηκε σε αυτούς από τον άγγελο για αυτό το παιδί. Και όλοι όσοι άκουσαν τα λόγια αυτά θαύμασαν για όσα είπαν οι ποιμένες προς αυτούς. Η δε Μαριά διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια μέσα στην καρδιά της και συλλογιζόταν και οι επέστρεψαν δοξάζοντας και υμνώντας τον Θεό για όλα που άκουσαν και είδαν, καθώς είχαν υποθεί σε αυτούς από τον Άγγελο. Άγρυπνη η Θεία Πρόνοια, η Θεία Αγάπη και Σοφία, από την ώρα της πτώσεως κατήφθηνε την πορεία της ανθρωπότητος προς το άριστο τέλος της, την εν Χριστώ απολύτρωση και σωτηρία της. Άγρυπνος πάλι, η ίδια Θεία Πρόνοια κατήφθηνε και ρύθμιζε κατά τον άριστον τρόπον τα της γεννήσεως του Ιού του Θεού, του Θείου Σωτήρος και Λυτρωτού. Με στόματα Αγίων Προφητών, αιώνες πρωτήτερα, προανήγγειλε την εκπαρθένου και εν τη βιθλεέμ κατά σάρκα γέννησιν του Ιού του ο Θεός. Με νόμους και διατάγματα εθνικών ηγεμόνων και βασιλέων, κατήφθηνε την εκπλήρωση των προφητιών του. Τα πάντα κινήθηκαν προς την διακονία του Θείου Μυστηρίου. Ο ουρανός και η γη υπηρέτησαν την μεγάλη βουλή του υψίστου. Άγγελοι και άνθρωποι και ανήγγυλαν και ανήμνησαν και προσκύνησαν το σωτήριο γεγονός και αυτόν τον σωτήρα. Το Ιερό Ευαγγέλιο του Εσπερινού των Χριστουγέννων που διαβάζεται την παραμονή στον μέγα εσπερινό της εορτής, μας καλεί και στις λεπτομέρειες της γεννήσεως να θαυμάσουμε και εμείς το έργο της θεία Προνίας και μαζί με τους αγγέλους και τους ποιμένες να συμπροσκυνήσουμε τον εν το σπηλαίο της Βηθλεέμ τεχθέντα ποιμένα των ψυχών ημών. Η Ευαγγελική περικοπή που μόλις διαβάσαμε Αρχίζει με την γενική απογραφή του Ρωμαϊκού κράτους που διέταξε τον καιρό της γεννήσεως του Κυρίου, ο Αύγουστος Κέσαρας. Εν τες ημέρες εκείνες εξήλθε δόγμα παρακέσαρος Αυγούστου, απογράφεσθε πάσαν την οικουμένην. Αυτή η απογραφή πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρινίου και επορεύοντο πάντες απογράφεσθε έκαστος εις την ιδίαν πόλην. Εδώ ακριβώς εκδηλώνεται η πρόνοια του Θεού για να εκπληρωθούν κατά πάντα οι αψευδείς των προφητών φωνές και προφητείες. Ούτε νωρίτερα, ούτε αργότερα η γενική αυτή απογραφή. Τότε χρειαζόταν, στον καιρό της γεννήσεως, για να μετακινηθεί και ο Ιωσήφ και μέσα σε αυτόν τον γενικό συναγερμό να ξεσηκωθεί και αυτός και να πάρει τον δρόμο προς την Ιδίαν πόλη, την πόλη δηλαδή της καταγωγής του, για να απογραφεί και να γεννηθεί στην Βιθλεέμ ο Χριστός, όπως όριζαν οι προφητείες. Κοινή λοιπόν η Θεία Πρόνοια τη σκέψη του Κέσαρα τότε να εκδηλώσει το διάταγμα του. Και τότε ακριβώς, χωρίς καν να το υποψιάζεται ο Αύγουστος, το συντελούμενον μέγα δια την ανθρωπότητα γεγονός εκδίδει το δόγμα του το διάταγμά του και καλεί όλου τους υπηκόους του Ρωμαϊκού κράτους να απογραφεί ο καθένας όχι στο μέρος που διέμενε τότε αλλά στον τόπο της καταγωγής του. Επορεύοντο λοιπόν πάντες απογράφεστε έκαστος εις την Ιδίαν πόλην. Μέσα σε αυτούς τους πάντες ήταν και ο Ιωσήφ, ο μνήστορ της Παρθένου. Ανέβη δια τούτο και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ ή στην Ιουδαίαν εις πόλην Δαβίδ ή της καλείτε Βιθλεέμ. Δια το είναι αυτόν εξήκου και πατριάς Δαβίδ. Απογράψαστε συν Μαριάμ, τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική ούση εγγύω. Αυτό είχαν πει οι προφήτες, εξήκου και πατριάς Δαβίδ θα γεννηθεί ο Χριστός. Από τον οίκο του Δαβίδ και από τη φυλή του Δαβίδ θα γεννηθεί ο Χριστός, από την γενεαλογία του Δαβίδ. Το έλεγαν και οι Φαρισαίοι αυτό που μελετούσαν τις γραφές. Λοιπόν, όπως όριζαν οι γραφές θα γίνει, εκδίδεται το διάταγμα και πειθαρχικό στις εξουσίες του κράτους ως άνθρωπος φοβούμενος των Θεών και ο Ιωσήφ παίρνει την μνηστή του την Μαριάμ που ήταν πλέον έγκυος εκ Πνεύματος Αγίου ήταν έγκυος και έρχεται στην Βιθλεέμ για να συμμορφωθεί προς το βασιλικό διάταγμα αλλά όμως στην πραγματικότητα για να εκπληρώσει την προφητεία της Γραφής και πράγματι αυτή η εκπλήρωση έλαβε χώρα τότε διότι εγένετο εν το είναι αυτούς εκεί επλήσθησαν ειμέρε του τεκίν αυτήν και έτεκε τον ιών αυτής των πρωτότοκων και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκκληνεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι είναι αυτής τόπος εν το καταλήματι». Όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες για να γεννήσει, γέννησε η Παρθένος τον μονογενή ιό της, τον τύλιξε με σπάργανα, όπως της ήταν δυνατόν τότε, και επειδή δεν βρέθηκε τόπος στο πανδοχείο που έμεναν οι άνθρωποι, τον έβαλε στην φάτνη των ζώων, των αλόγων ζώων για να βρει θαλπορή και περίθαλψη το θείο της βρέφος. Στην Φάτνη ο Υιός του Θεού, του Θεού του Παντοκράτορος, στην Φάτνη, στην Υγρή, την Κρία, την Ακάθαρτη Φάτνη, στο Σπήλαιο και την Φάτνη, μέσα σε όλη την δημιουργία της οποίας δημιουργός και τεχνίτης ήταν Αυτός, ο Γεννηθής Χριστός, ένας τόπος ευπρεπής για να γεννηθεί ο δημιουργός δεν βρέθηκε. Ένα σπίτι, ένα σπιτάκι, μία καλύβα, ένας αχυρώνα δεν βρέθηκε. Βρέθηκε μόνο το σπήλαιο και η φάτνη και οι άνθρωποι εις τους οποίους άπειρα τα αγαθά του και σπίτια και παλάτια και επαύλεις είχε σκορπίσει ο Θεός στον ιόν του Θεού όταν μάλιστα ήλθε να τους σώσει το σπήλαιο και την φάτνη του έδειξαν. Εκεί πήγαινε να γεννηθεί, του είπαν. Στα σπίτια μα μέρο για σένα δεν υπάρχει. Τι ταπείνωση, τι συγκατάβαση και μακροθυμία Θεού, αλλά τι αδιαφορία, τι σκληρότητα και αναισθησία εκ μέρου των ανθρώπων. Άνθρωποι, ο ιό τη Παρθένου είναι ο κύριο και Θεό σα, είναι ο Θεάνθρωπο λυτρωτή σα, για εσάς έρχεται, για να σας σώσει από την κακία, για να σας απαλλάξει από την ενοχή, για να σας λυτρώσει από την καταδίκη και να σας ανασύρει από τον θάνατο και τον άδη. Και εσείς τον αποστρέφεστε και εσείς του κλείνετε την πόρτα του σπιτιού σας και εσείς αφήσατε τον Θεό και σωτήρα σας να γεννηθεί μέσα στον Σταύλο. Άνθρωποι είστε εσείς, άνθρωποι ή μισάνθρωποι ή μισόθεοι για να αποστρέφεστε τον Θεό σας. Ναι, είστε μισόθεοι διότι μισείτε τον Θεό. Οι άνθρωποι είσαν αμαρτωλοί και οι αμαρτωλοί μισούν τον Θεό, τον εχθρεύονται, τον αποστρέφονται τον Θεό τους, έστω κι αν έρχεται για να τους σώσει. Μόνο οι απλοϊκοί και αγαθοί τον δέχονται, τον ασπάζονται και τον προσκυνούν, και τέτοιοι τότε ήσαν οι ποιμένες της Βηθλεέμ. Το γεγονός ότι ο Χριστός δεν έβρισκε σπίτι για να γεννηθεί, αυτό συμβολίζει και την ανθρωπότητα που έκλεισε την πόρτα στο δημιουργό της και δεν θέλει την σωτηρία της η ανθρωπότητα. Εμείς άραγε σήμερα θα ανοίξουμε την πόρτα στο Χριστό για να μπει μέσα στην καρδιά μας και να γεννηθεί ή θα του κλείσουμε την πόρτα όπως έκαναν τότε και οι κάτοικοι της Βιθλεέμ και θα του πούμε δεν σε θέλουμε να πας στο σπήλαιο να γεννηθείς. Είναι στην δική μας ευχέρεια. Ο Χριστός στέκεται υπομονετικά έξω από την πόρτα και τη χτυπάει την πόρτα αλλά όμως δεν την παραβιάζει για να εισέλθει μέσα δια της βίας όπως κάνει ο πονηρός. Ο Χριστός περιμένει εκεί καρτερικά, περιμένει να φιλοτιμηθούμε και να Του ανοίξουμε. Μας περιμένει όπως περίμενε και τον Άασο το Υιό και όταν έτρεξε πίσω ο άσωτος Υιός, πρώτος λοιπόν ο Πατέρας έτρεξε και ασπάστηκε τον Άασο το Υιό όταν τον είδε να έρχεται από μακριά. Βλέπετε λοιπόν πως η Θεία Πρόνοια είναι πάντοτε άγρυπνη. Βλέπετε πως ο Θεός περιμένει την σωτηρία μας, αλλά εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές δεν θέλουμε να σωθούμε. Βλέπετε ότι ο κόσμος προτιμάει το σκότος αντί του φωτός. Ναι, προτιμάει το σκότος η ανθρωπότητα, διότι το σκότος δεν έχει καμία ευθύνη. Το φως έχει ευθύνες, ενώ στο σκότος όλα εντός εισαγωγικών επιτρέπονται. Εκεί που δεν υπάρχει Χριστός εντός εισαγωγικών, όλα επιτρέπονται. Σαφώς και υπάρχει ο Χριστός και είναι πανταχού παρόν ο Χριστός μας και ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός, η Αγία Τριάς, Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα Τριάδα, ομοούσιος και αχώριστος, είναι πανταχού παρόν ο Θεός. Αλλά όμως οι άνθρωποι κλείνουν τα μάτια τους και νομίζουν πως δεν υπάρχει ο Θεός, πως δεν τους βλέπει εθελοτυφλούν. Έρχεται ο Χριστός στη γη να προσφέρει το φως, το υπερκόσμιο φως, το φως το αληθινό που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, έρχεται στα δημιουργήματά του και τα δημιουργήματά του του κλείνουν την πόρτα και συντάσσονται με τον σατανά και δεν θέλουν την σωτηρία και την θεραπεία από τον μέγα ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών γιατί οι άνθρωποι είναι βυθισμένοι στο σκότος, στην αμαρτία και στην υπερηφάνεια. Και βλέπετε ότι ο Χριστός γεννάται στις καρδιές των απλοϊκών ανθρώπων, αγαθών ανθρώπων και άδολων, όπως ήσαν και οι ποιμένες της Βιθλεέμ. Οι ποιμένες της Βιθλεέμ ήσαν απονύρευτοι, αγνοί, αγαθοί, άδολοι και απλοϊκοί άνθρωποι. Υπήρξαν οι πρώτοι πιστοί, οι πρώτοι λάτρεις και προσκυνητέ του γεννηθέντος Σωτήρος Χριστού. Αυτούς τους ποιμένες μας παρουσιάζει τώρα και ο θείο Ευαγγελιστή και ποιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτή αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακά στις νυκτός επί την πίμνην αυτών. Οι ποιμένες ήταν αθώοι άνθρωποι αφοσιωμένοι στην εργασία τους αλλά και στην προσευχή τους. Φύλαγαν όλη τη νύχτα με τη σειρά του ο καθένας, άγρυπνοι, δύο ή και τρεις μαζί το κοπάδι τους. Και εκεί που έμεναν πιστοί στο καθήκον τους, έρχεται η θεία επίσκεψης και ευλογία. Οι ποιμένες είδαν το άκτι στο φως του Θεού και το είδαν επειδή ήσαν ξύπνοι, αγρυπνούσαν οι ποιμένες. Τι μας διδάσκει αυτό ότι για να δούμε κι εμείς το φως του Χριστού, πρέπει να είμαστε γρηγορούντες, να είμαστε σε πνευματική εγρήγορση και να προσέχουμε μην τυχόν οι καρδιές μας σκοτιστούν από την κρεπάλη και την μέθη και τις απολαύσεις του κόσμου τούτου. Και ειδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτής και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγαν και είπεν αυτής ο άγγελος μη φοβήστε Ιδού γαρ ευαγγελίζομαι μην χαράν μεγάλην, ή τη έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ω εστί Χριστό κύριο εν πόλη Δαβίδ, και τούτο ημίν το σημείον, ευρύσεται βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων εν τη φάτνη. Θεία χάρη, θεία τιμή, θεία δόξα, θείον άγγελμα και μήνυμα σωτηρίας στους ποιμένες, φοβήθηκαν οι ποιμένες όταν είδαν τον άγγελο του Θεού και την δόξα του Κυρίου να τους περιβάλλει. Ασφαλώς, πρώτη φορά τους συνέβαιναν τόσο ψηλά και ένδοξα πράγματα. Και τα γεγονότα αυτά ήσαν μεν ένδοξα, αλλά ήσαν και φοβερά. Φοβερά είναι τα θεία πράγματα ή στον άνθρωπο, διότι και μεγάλα και θαυμαστά και απείρου αξίας πράγματα είναι» και ο άνθρωπος επειδή είναι μικρός και ευτελής, αλλά κυρίως επειδή είναι αμαρτωλός και ένοχος και έχει μέσα του τα πάθη και τις κακίες, τα φοβείται τα θεϊκά πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν και ο άγγελος τους είπε «Μη φοβήστε, μη φοβάστε». Πάρα πολλές φορές μέσα στο Ευαγγέλιο και οι άγγελοι όταν εμφανιζόντουσαν στους ανθρώπους αλλά και ο ίδιος ο Χριστός πάρα πολλές φορές είπαν μη φοβήστε. Τι μας διδάσκει αυτό ότι ο Χριστός δεν θέλει να τον προσεγγίζουμε με φόβο. Θέλει να τον προσεγγίζουμε με ιερό φόβο, δηλαδή ιερό δέος. Όχι τρόμο με την έννοια την αρνητική του, του φόβου και τρόμου, αλλά με δέος, με σεβασμό, με ευλάβεια, αλλά το κυριότερο θέλει να τον προσεγγίζουμε με καθαρή καρδιά, με πίστη ελπίδα και αγάπη προς Αυτόν. Οι ποιμένες λοιπόν ήταν μεν άνθρωποι αμαρτωλοί, αλλά είχαν μέσα τους και φόβο Θεού, ευλάβεια. Είχαν πίστη και ελπίδα. Είχαν αγνά αισθήματα και άκακη καρδιά. Και γι' αυτό λοιπόν τους φανερώνεται το θαύμα. Τους αποκαλύπτεται το μυστήριο. Τους μεταδίδεται το μέγα της σωτηρίας μήνυμα. Και από άγγελο Θεού κατευθύνονται για να συναντήσουν τον Σωτήρα. Έτσι είναι, ο κακός αμαρτωλός, δηλαδή ο αμετανόητος, ο πορωμένος αμαρτωλός, είναι ανάξιος και του Σωτήρος, αλλά και των θείων δωρεών του Σωτήρος. Όχι όμως ο μετανοημένος, ο τεταπινομένος, ο απλοϊκός και απονύρευτος άνθρωπος. Ανάξιος είναι και αυτός, διότι και αυτός ο άνθρωπος αμαρτωλός φέρει τον μολυσμό, φέρει τον ρήπο, την ευθύνη, την ενοχή, την ηθική απαξία και ψυχική αθλειότητα μέσα του. Αλλά εφόσον μετανοεί, μετανοεί ειλικρινά, η μετάνοιά του εξαλείφει όλες τις αμαρτίες του. Γι' αυτό λοιπόν και ο Χριστός μας λέει στον πεντηκοστό ψαλμό ότι θέλει από μας καρδίαν συντετριμένην και τεταπινωμένην. Και ο Θεός αυτή την καρδιά, την συντετριμένη που έχει συντριβεί, που κλαίει, που θρυνεί για τις αμαρτίες της, που λυπάται για τα κακά που έπραξε εναντίον του Θεού και τεταπινωμένη και έχει ταπείνωση και συνεχώς βλέπει μπροστά τις αμαρτίες και στενοχωριέται που πλήγωσε τον σπλαχνικό πατέρα, αυτή την καρδιά ο Θεός δεν θα την εξουδενώσει, δεν θα την απαξιώσει και θα δεχθεί τη μετάνοια, αν όμως η μετάνοια είναι αληθινή και έμπρακτη. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, μας λέει ο Ψαλμός 135. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, το μέγα έλεος του Θεού. Να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας και να μετανοούμε. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος εξομολογείται και ζητεί το έλεος και εκ βάθους ψυχής λέει το ήμαρτον, ο Θεός τον ελεεί. Εφόσον και όταν κάνει το κακό, πολλές φορές το κάνει άθελά του, είτε από αδυναμία, είτε από κακή συνήθεια, από απροσεξία και όχι όμως από πονηρία και μανία αμαρτωλή, ο Θεός τα παραβλέπει όλα τα σβήνει όλα, τα συγχωρεί όλα και δέχεται τον μετανοημένο αμαρτωλό. Δέχεται την πίστη του, δέχεται την μετάνοιά του και τα δάκρυά του, δέχεται έστω και την ατελή, αγάπη και προσευχή του και τον αξιώνει να λάβει τις θείες δωρεές του. Τον αξιώνει να πιστεύει, να λατρεύει τον Θεό, να εορτάζει Χριστούγεννα, να πανηγυρίζει τα Άγια Θεοφάνεια, και στο τέλος τον αξιώνει και της βασιλείας του της Επουρανίου. Λοιπόν, απλή ταπεινή αγαθή και απονήρευτη σαν τους ποιμένες πρέπει να γίνουμε όλοι μας αν θέλουμε να γίνουμε άξιοι των θείων δωρεών του Χριστού. Το γερό Ευαγγέλιο μας αναφέρει την δοξολογία των Αγίων Αγγέλων, την προσκύνηση των ποιμένων και την επιστροφή των ποιμένων στον τόπο και τα έργα τους. Μας λέει λοιπόν «Και εξέφνης εγένετος είναι το αγγέλο, πλήθος στρατιά ουρανίου, ενούντων των θεών και εξεφνης εγένετο δόξα εν υψής της Θεό και πηγή ειρήνη εν υψης θεο ευδοκία». εν ανθρώπις ευδοκια μαζί με τον ένα άγγελο που έφερε στους ποιμένες το μέγα μήνυμα, μαζί με αυτόν τον άγγελο πλήθος αγγέλων, αναρρύθμιτο πλήθος αγγέλων, ολόκληρη στρατιά, υμνούσαν και δοξολογούσαν τον Θεό για το γεγονός της γεννήσεως του Ιού Του. Δόξα εν υψίστης Θεό, δοξασμένος να είναι ο Θεός, ας τον δοξολογούν ακατάπαυστα οι άγγελοι Του στον ουρανό για την σωτηρία που χορηγεί στους ανθρώπους και επηγείς ειρήνη η γη είναι γεμάτη πολέμους και αίματα και γεμάτη από το μίσος των ανθρώπων και τα εγκλήματά τους. Αλλά τώρα έχουν σωτήρα και λυτρωτεί οι άνθρωποι. Αυτός θα τους ειρηνεύσει, θα τους συμφιλιώσει τους αμαρτωλούς με τον Θεό και θα τους ειρηνεύσει. Θα συμφιλιώσει τους ανθρώπους άνα μεταξύ τους και θα τους συναδελφώσει. Έτσι η ειρήνη ειρήνη και αδελφοσύνη θα επικρατήσει στην γη μεταξύ των πιστών και ευσεβών ανθρώπων. Εν ευδοκία. Και όλα αυτά επειδή με την γέννηση του Ιού του, ο Θεός Πατέρας έδειξε όλη την αγάπη, όλη του την ευσπλαχνία και ευαρέσκειά του προς τους ανθρώπους. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε στην γη τον ιόν Του, τον Μονογενή και αυτός ο οποίος θα πιστέψει σε Αυτόν και θα κάνει υπακοή στα Λόγια Του δεν θα χαθεί αλλά θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Και θα πει κάποιος μα σήμερα υπάρχουν πόλεμοι στη γη υπάρχουν ακαταστασίες υπάρχουν έχθρες υπάρχουν έρηδες ο κόσμος δεν δέχεται την διδασκαλία του Χριστού δεν, δεν θέλει ο κόσμος να ακολουθήσει το Ευαγγέλιο γιατί έχει υποταχθεί στον παμπώνυρο εχθρό. Απέτυχε, θα πει κάποιο, το κήρυγμα του Χριστού και των Αποστόλων, άπαγε τη βλασφημία. Δεν απέτυχε το κήρυγμα του Θεού, αλλά αυτή η πορωμένη και σκοτισμένη από την αμαρτία ανθρωπότητα απέτυχε στο να δεχθεί και να εγκολποθεί το Λόγο του Θεού. Γιατί όπως είπαμε, ο κόσμος αρέσκεται στο σκότος και όχι στο φως, διότι στο σκότος η αμαρτία και η παρανομία διενεργούνται μια χαρά, ενώ στο φως όλα ξεσκεπάζονται και ο Χριστός ήρθε στη γη όχι για να σκεπάσει αλλά για να ξεσκεπάσει τα κακό και να στυλιτεύσει την αμαρτία και την παρανομία και να μας διδάξει την υψοποιώτα πίνωση, να μας διδάξει τις θεϊκές αυτές αρετές ήρθε για να κηρύξει, να μας δείξει έμπρακτα την τελεία υπακοή στο Θεό με το παράδειγμα της ζωής Του, υπήρξε τύπος και υπογραμμός επί της γης ο Χριστός και όλη του η ζωή του Χριστού ήταν μία διδασκαλία και είναι μία διδασκαλία. Γι' αυτό λοιπόν και τα θεϊκά του λόγια τα διατύπωσαν στα Ευαγγέλια οι Άγιοι Ευαγγελιστές και οι Απόστολοι στις επιστολές τους και μας τα παρέδωσαν σε εμά του αμαρτωλού να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και να κατανοούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού, η σωτηρία των ανθρώπων. Πάντα σε ανθρώπου θέλει σωθήνε και η επίγνωση αληθείας αληθεία Γι' αυτό ήρθε και ο Χριστό στη γη, για να σωθούν οι άνθρωποι. Τώρα το αν θα σωθούμε έγκυται στην δική μας προσπάθεια και θέληση. Δια της βίας ο Χριστός δεν θα μας σώσει. Ναι μεν είναι εκεί και μας περιμένει, αλλά πρέπει να θέλουμε εμεί την σωτηρία μας. Πρέπει να θέλουμε εμείς οι ασθενείς την θεραπεία μας. Μετά από την δοξολογία των Αγίων Αγγέλων λοιπόν έχουμε την προσκύνηση των μάγων. Αφού έφυγαν οι άγγελοι εις των ουρανών, οι άνθρωποι υπημένες είπαν μεταξύ τους «Ας πάμε έως την Βηθλεέμ και ας δούμε το ρήμα τούτο το οποίο ο Κύριος μας έκανε γνωστό. Ας πάμε, ας πάμε όλοι μας να δούμε το γεγονός που με τον άγγελό του μας έκανε γνωστό ο Κύριος. Το είπαν και το έκαναν χωρίς να αργοπορούν. Έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Και ήλθον σπεύσαντες και ανέβρον την Τέ Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη, οι δόντες δε διεγνώρισαν περί του ρήματος του λαληθέντος αυτής, περί του πεδίου τούτου. Ήλθαν αμέσως οι ποιμένες. Τους τραβούσε το γεγονός, τους έσπροχνε η καρδιά τους. Τους έλεγε η θεοφιλής ψυχή τους, πως τα μεγάλα, τα ύψιστα και σωτήρια γεγονότα αυτά δεν αναβάλλονται ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν έσπευσαν άφησαν τα κοπάδια τους και έτρεξαν να βρουν την φάτνη και το πεδίον, όπως ο άγγελος τους το είπε. Έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς, να τα αφήσουμε όλα πίσω και να διέλθουμε κι εμείς έως την Βιθλεέμ. Να τρέξουμε προς την σωτηρία μας, την οποία σωτηρία θα μας τη δώσει ο εν Βιθλεέμ εκ της Παρθένου Τεχθής Κύριος Ιησούς Χριστός. Ήρθαν λοιπόν οι ποιμένες και τα βρήκαν όλα έτσι ακριβώς. Βρήκαν και την Μαριάμ, την Παναγία Μητέρα και τον δίκαιο Ιωσήφ, τον μνήστορα και προστάτη της Θεοτόκου και του Αγίου Βρέφους. Βρήκαν και το Πανάγιο Βρέφος να είναι ξαπλωμένο μέσα στην Φάτνη και αυτοί θαύμασαν. Οι ποιμένες πιο πολύ τώρα πίστευσαν οι ποιμένες προσκύνησαν και διηγήθηκαν στην Μαριάμ και τον Ιωσήφ όλα τα θαυμαστά συμβάντα που είχαν δει κατά την Αγία εκείνη νύχτα των Χριστουγέννων. Και δεν αρκέστηκαν σε αυτό μόνο οι ποιμένες, αλλά και μετά από την επιστροφή τους, διηγούνταν σε όλους τα θαυμάσια της γεννήσεως του Σωτήρος, όπως ακριβώς τα είδαν και τα άκουσαν από τους Αγγέλους και υπέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και ενούντες των θεών, επί πάσην και είδων, καθώς ελαλήθη προς αυτούς. Λοιπόν, παράδειγμα και σύνθημα, χριστουγεννιάτικο μάλιστα, μήνυμα από τους ποιμένες. Ποιο είναι το χριστουγεννιάτικο μήνυμα από τους ποιμένες. «Η εγκάρδια και με ευγνωμοσύνη δοξολογία του Θεού εκ μέρους μας», για την γέννηση του σωτήρος μας. Με την γέννηση του Ιού του, λύτρωσιν απέστειλε Κύριος το λαό αυτού, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ. Αυτήν την λύτρωση πρέπει να την συναισθανόμαστε πάντοτε πολύ βαθιά μέσα μας. Βαθύτερα και ζωηρότερα τώρα όμως τα Χριστούγεννα και να δοξολογούμε με όλη μας την ψυχή και τον Θεό Πατέρα που τον απέστειλε αλλά και τον Σωτήρα Χριστό που δι' Και να ομολογούμε την λύτρωση, να διακηρύσουμε προς όλους την σωτηρία, δηλαδή την πίστη μας, την ελπίδα μας, την αγάπη μας προς τον Σωτήρα Χριστό, διότι αυτή είναι η ζώσα πίστης που ζητεί από εμάς ο Θείος Λυτρωτής. Τότε όντως θα αισθανόμεθα λύτρωση διότι ο εκπαρθένου τεχθής και εν φάτνη ανακληθείς σωτήρ μας, θα μας χαρίζει την αιωνία λύτρωση και σωτηρίαν μας. Και αφού με τη χάρη του Θεού διαβάσαμε και ερμηνεύσαμε την Ευαγγελική Περικοπή, ας δούμε τώρα και τη μεγάλη δοξολογία την οποία έψαλαν οι άγγελοι εκείνη την Αγία Νύχτα στο Άγιο Σπήλαιο της Βιθλεέμ. «Δόξα εν υψής της Θεό και πηγή εἰρήνη εν ευδοκία». «Την πρώτη δοξολογία, μεγάλη σε νοήματα, παρότι είναι μόνο τρεις φράσεις, την πρωτη δοξολογια μεγαλη σε παροτι ειναι μονο τρεις φρασεις την εψαλαν πρώτη και την δίδαξαν και σε μας οι θεοί του ουρανού άγγελοι και αρχάγγελοι, κατά την Αγία της γεννήσεως νύχτα». «Αυτή λοιπόν τη δοξολογία και εμείς ως θεσπέσια και θεός μεγάλη δοξολογία την επαναλαμβάνουμε με αγγελικές λέξεις και φράσεις και αγγελικά νοήματα και ρήματα» δοξολογούνται στον Θεό. Ο στίχος αυτός δόξα εν υψίς της Θεό και επηγή σιρήνη εν ανθρώπης ευδοκία λέγεται τρεις φορές κάθε μέρα στην αρχή του εξάψαλμου. Πρώτα λέγεται αυτός ο στίχος δόξα εν της Θεό τρεις φορές και μετά «Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου δύο φορές». Επίσης είναι και ο πρώτος στίχος από την δοξολογία που ψάλεται καθημερινά στον όρθρο «Δόξα το δείξαν το φως, δόξα εν υψίστης της Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπις ευδοκία». Αλλά και στην δοξολογία τη μικρή η οποία διαβάζεται στους όρθρους των καθημερινών αλλά και στην ακολουθία του μικρού αποδείπνου και του μεγάλου αποδείπνου. Ας την δούμε λοιπόν φράση-φράση δόξα εν υψίστης Θεό. Υψίστε Θεέ και Κύριε του Παντός, Πάτερ Ουράνιε, Πάτερ Παντοκράτορ, δόξα δική σου πρωτίστως είναι η γέννηση του Ιού σου και είναι δόξα δική σου διότι δια του μονογενού σου Ιού εμείς οι άνθρωποι σε γνωρίσαμε εσένα τον αληθινό Θεό και Πατέρα μας. Πιστεύσαμε σε σένα, ελπίζουμε σε σένα, Ανοίγουμε την ψυχή και την καρδιά μας σε σένα και από σένα μόνο περιμένουμε την σωτηρία μας. Πριν ζούσαμε στο σκότο της αμαρτίας και την πλάνη των ειδόλων και λατρεύαμε την κτήση και όχι εσένα τον κτίστη και δημιουργό. Αλλά τώρα με την επιγής παρουσία του Ιού σου, με την διδαχή του Αγίου του Ευαγγελίου, με την χάρη της Αγίας του Εκκλησίας μόνο Εσένα γνωρίζουμε ως Θεό αληθινό και ο να η τη εις ημάς η Ιησούν Χριστόν. Σε Σένα πιστεύουμε ολοψύχως, Εσένα δοξολογούμε ακαταπαύστος, μετά των Αγίων Σου Αγγέλων βοώντες και λέγοντες «Δόξα εν υψίστης Θεό» και «Επιγείς ειρήνη». Έτσι, Ουράνιε Πάτερ, χαρακτήρισαν οι άγγελοι Σου την γέννηση του Ιούσου. Σου, ως φορέα και θεμελιωτή επί της γης της δικής σου Αγίας Ειρήνης. Είχαμε μεγάλη ανάγκη της ειρήνης σου αυτής, ουράνιε Πάτερ, και σε ευγνωμονούμε από τα βάθη της ψυχής μας για την υψίστη της αγάπης και ευσπλαχνία σου δωρεά. Αλλά Κύριε, ιδού η αμαρτία συνταράσει τις ψυχές μας, και η ενοχή των παραπτωμάτων μας φυγαδεύει από τις καρδιές μας την ειρήνη της μετανοίας μας. Ιδού Κύριε τα κοινωνικά πάθη, τα φιλετικά μίση, οι εγωισμοί και οι ανταγωνισμοί μεγάλων και μικρών, ατόμων και λαών, ισχυρών και αδυνάτων, αναστατώνουν τον κόσμο, προκαλούν πολέμους και μάχες και δεν αφήνουν την ειρήνη σου να βασιλεύσει επί της γης την ειρήνη που έφερε ο μονογενής Υιός σου με την θεία του γέννηση. Τι θα γίνει Κύριε, πότε ο κόσμος και όλοι εμείς, πότε σύμπασα η ανθρωπότης θα πιστεύσει ότι ο Υιός σου είναι ο άρχον της ειρήνης, ότι ο Χριστός εστίν η ειρήνη ημών και θα επιστρέψει σε Αυτόν για να βρει την ειρήνη Του. Δώσε Κύριε την πίστη αυτή στον κόσμο Σου, σπλαχνήσου μας ουράνιε Πάτερ και χάρισέ μας την μετάνοια και επιστροφή στον Υιό Σου και σωτήρα μας τον άρχοντα της ειρήνης για να πάυσουν οι πόλεμοι και τα αίματα επί της γης και να βασιλεύσει η ειρήνη του Χριστού Σου. Δώσ' μας Κύριε πράγματι η γέννηση του Υιού Σου να γίνει επί γης ειρήνη. Εν ανθρώπης ευδοκία αυτό είπαν και αυτό έψαλαν με τις μελωδικές τους φωνές κατά τη νύχτα της γεννήσεως του Χριστού μας, οι Άγιοι Σου Άγγελοι. Και μήπως δεν είναι αυτό αλήθεια, η γέννηση του Ιού Σου είναι η ευδοκία Σου, η παρουσία της αγάπης, της ευσπλαχνίας, της αφάτου φιλανθρωπία Σου. Από αγάπη άπειρη κινήθηκες ουράνιε Πάτερ και Θεέ και απέστειλες τον Υιό Σου εις τον κόσμον όχι για να κρίνει, αλλά για να σώσει τον κόσμο, να σώσει εμάς τους αμαρτωλούς και ενόχους, να μας σώσει από την τυραννία του κακού, από την καταδίκη της ενοχής μας. Ω Πάτερ Ουράνιε, χειροπιαστή αφαντάστος ευσπλαχνική η εκδήλωση της ευδοκίας σου, η βασιλεία της αγάπης σου, σε ευχαριστούμε με όλη μας την ψυχή ακαταπαύστος σε λατρεύουμε και σε δοξολογούμε, αναπέμποντες εις την αγαθότητά σου ευγνώμονας ευχαριστίας, ιδίως κατά την πάνσεπτον και πανίερον αυτήν των γενεθλίων του Ιού σου εορτήν, συγχωρεύοντες μετά των Αγίων σου Αγγέλων και συμψάλλοντες μετά των Αρχαγγέλων σου εκβάθους ψυχής, βοόμενση και λέγομεν δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Εσύ Κύριε Ιησού Χριστέ που είσαι ο νοητός ήλιος της αγιότητος, της δικαιοσύνης και πάσης αρετής και λαμπρότητος και δόξης, Συ ανέτηλες εις των αμαρτωλών τούτων κόσμων εκ της Παναγίας Παρθένου, για να φωτίσεις τον κόσμο αυτό και να τον αγιάσεις και ενώ ο άπειρος Θεός που είσαι και αχώρητος και δεν σε χωρεί το σύμπαν, σύ εσμίκρινες με την ενανθρώπισή σου τον εαυτό σου τόσο, ώστε να χωρέσεις σε ένα μικρό και φτωχό και έρημο σπήλαιο. Εκεί, κρυφά από τον αμαρτωλό κόσμο, γεννήθηκες ως άνθρωπος, ο Θεός ο Επουράνιος, αλλά ο αστέρας του ουρανού υπέδειξε στους ανθρώπους τον τόπο της γεννήσεώς σου και σε απεκάλυψε σε αυτούς. Αυτός ο αστέρας οδήγησε τους μάγους από την Ανατολή να σε προσκυνήσουν και αυτοί πράγματι ήρθαν και σε προσκύνησαν. Μαζί με αυτούς και εμείς σε προσκυνούμε ζωοδότα Χριστέ μας και δοξολογούμε το άπειρο μεγαλείο σου και την ταπεινή γέννησή σου. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, «Δέσπορα και Θεέ μας, εορτάζουμε τώρα την κατασάρκα πάνσεπτη και πανάγια γέννησή Σου. Αυτή η γέννησή Σου, Κύριε, ήταν για όλο τον κόσμο που ζούσε στο σκότος της αμαρτίας, ήταν το φως της Θείας Γνώσεως και Σοφίας. Με την γέννησή Σου και με την παρουσία Σου επί της γης, βρήκαμε οι πλανεμένοι άνθρωποι την αλήθεια και γνωρίσαμε τον αληθινό Θεό τον επουράνιο πατέρα σου και πατέρα δικό μας. Και να, κατά τον χρόνο της γεννήσεώς σου, αυτοί που λάτρευαν ως θεού στα άστρα, οι αστρονόμοι, οι μάγοι της Ανατολής, από θείο και υπερφυσικό αστέρα, διδάσκονταν δύο πράγματα. Να προσκυνούν εσένα τον μόνον αληθινό Θεό, τον ήλιο της δικαιοσύνης και να γνωρίζουν ότι εσύ είσαι το αληθινό φως που ανέτειλε και μας φώτισε από τα ύψη της θεότητός σου. Για όλα αυτά Κύριε, δόξα εκ μέρους μας και λατρεία στο Άγιο και προσκυνητό όνομά σου. Στο σημείο αυτό άλλη μία εκπομπή μας με τη χάρη του Θεού έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ όλους που την παρακολουθήσατε, ελπίζω να ωφεληθήκατε από όλα αυτά τα οποία είπαμε και απόψε, μέσα από την Πατερική Γραμματεία της Εκκλησίας μας. Εύχομαι σε όλους καλά και Άγια Χριστούγεννα με το Ορθόδοξο ημερολόγιο να υποδεχθούμε κι εμείς στην καρδιά μας τον Τεχθέντα Κύριο να γεννηθεί μέσα μας ο Χριστός, να μας ανακαινήσει και να μας δώσει το Άγιο Φως Του. Καλή πορεία προς την Βιθλεέμ της καρδιάς μας και μακάρι φέτος να γεννηθεί μέσα μας στην καρδιά μας ο Κύριος Ιησούς Χριστός και να μας αναγεννήσει από τη φθορά της αμαρτίας. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει πρώτα να καθαριστούμε από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, διότι ο Θεός δεν αναπαύεται σε καρδιές βρώμικες. Όμως εδώ είναι το μεγαλείο Του, εδώ είναι η κένωσή Του. Ενώ είμαστε παναμαρτωλοί και ρηπαροί, αν του ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας, θα έρθει να κατοικήσει μέσα μας. Μόνο αν του ανοίξουμε, δεν παραβιάζει, αλλά σέβεται την ελευθερία που ο ίδιος μας έδωσε ως μέγιστο δώρο. Καλή πορεία λοιπόν προς τα Άγια Χριστούγεννα, εν Αγίω Πνεύματι. Να είστε όλοι και όλες καλά, η ευλογία του Θεού να είναι με όλους τους Ορθοδόξους αγωνιζομένους χριστιανούς. Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε, καλά και άγια Χριστούγεννα!